Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη, και εσείς οι καινούργοι που έχετε έρθει, καλώς ήρθατε στο κανάλι, στο ACAS Tarot. Είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής Tarot και εδώ θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Μην ξεχνάς επίσης, υπάρχει και το site μου με 5 δωρεάν υπηρεσίες για σένα φτιαγμένες, 3 κάρτες, 1 κάρτα, online μαντίο, αριθμολογικό προφίλ και chat με τον ACAS. Όλα αυτά δωρεάν για σας. Μπες στο site, πληκτρολόγησα ACAS Tarot στο Google και θα μπεις και θα το βρεις. Λοιπόν, ποια είναι το θέμα μας. Τι θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Κύκλοι που ανοίγουν στη ζωή μας, κύκλοι που κλείνουν. Τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε. Οι σχέσεις πάντα, σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε όλες τις σχέσεις έχουμε κάτι να δώσουμε και κάτι να πάρουμε. Άλλες φορές αυτές οι σχέσεις είναι μέσα από μια ευαισθησία, μέσα από την καρδιά, άλλες γίνονται μέσα από το εγώ, άλλες σχέσεις σου κλέβουν, άλλες σχέσεις σε κλέβεις ίσως εσύ, άλλες σχέσεις αν μπορεί να σε αφήσουν ή αφήνεις εσύ. Όλοι λένε, φυσικά υπάρχει αυτό που λένε, ζήσαμε αυτοί καλά, εμείς καλύτερα, ένα σενάριο μπας περιπτώσει το οποίο παίζει, γιατί όχι για πάντα, έννοιες όμως οι οποίες στη σημερινή εποχή νομίζω ότι έχουν παρέλθει και έχουν λίγο ξεφτύσει. Δική μου άποψη. Δεν είναι απόλυτο, αλλά σίγουρα όμως είναι διαφορετικό. Κάθε συνάντηση που κάνουμε με κάποιον άνθρωπο έχει ένα λόγο, έχει ένα σκοπό. Μπορεί να είναι μια συντροφιά, να είναι απόλαυση, να είναι ένα μοίρασμα, να είναι επίσης να είναι ένα αυτό που λέμε καθρέφτισμα σχέσης, δηλαδή μέσα από αυτή τη σχέση βλέπουμε τον εαυτό μας να εκδηλώνεται μέσα από τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να υπάρχουν πολύ θετικές πλευρές, μπορεί να υπάρχουν πολύ αρνητικές πλευρές. Γενικότερα μπορεί να υπάρχει μια φανταστική ευκαιρία να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και άλλα πράγματα. Επίσης, σε κάθε σχέση μπορούμε να δώσουμε και να λάβουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε, μπορούμε να προσφέρουμε από καρδιά, μπορούμε να προσφέρουμε να υπάρχει μια συναισθηματική ταύτιση, ένα συναισθηματικό καθρέφτισμα και γενικότερα να είμαι εκεί και να φροντίζω αυτή τη σχέση, ό,τι περνάει από το χέρι μου. Κάθε συνάντηση όμως, σε οποιοδήποτε επίπεδο, συνεργασία, συντροφικότητα, ερωτική, συζυγική, συνεργασίες, είπαμε επαγγελματική κτλ. Έχει έναν κύκλο. Όταν συναντιούνται κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε δύο άνθρωποι, ξεκινούν και ανοίγουν ένα κύκλο. Κοινές εμπειρίες, χαρές, λύπες. Τα πράγματα βέβαια όταν είναι καλά, αυτός ο κύκλος μεγαλώνει. Κάποια στιγμή όμως φτάνει σε ένα μέγιστο σημείο, στο οποίο εκεί, όταν φτάσεις στο μέγιστο σημείο, μπορεί να ξεκινήσουν τα προβλήματα. Είναι γνωστό αυτό το σενάριο, σχεδόν όλοι το ζούμε, είναι πολύ κοινό, όπου φτάνουμε σε ένα σημείο, ενώ ξεκινήσαμε, λένε οι σχέσεις ξεκινήσαμε πολύ καλά ξαφνικά, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου κάτι δεν πήγαινε άλλο, κάτι στραβώσε. Μπορεί να είναι η ρουτίνα, η αδιαφορία, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Πολλές φορές δεν είναι επιθυμητό να βρισκόμαστε σε μια σχέση την οποία δεν θέλουμε ή δεν μας εξελίσσει. Ή εξελισσόμαστε παρέα, ή εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν και ανανεώνουμε τη σχέση ή ξεκινάνε οι τριβές μετά, οι δυσκολίες και τα εμπόδια. Αν το ξεπεράσουμε, αυτό το εμπόδιο, αυτό το σημείο δηλαδή που έφτασε ο κύκλος, τότε ο κύκλος συνεχίζει, ας το πούμε, από ένα σημείο και μετά, ας το πούμε έτσι, και ξεκινάει πάλι από την καινούργια αρχή. Αν όχι, τότε ο κύκλος συρρυκνώνεται, τραυματίζει και τότε δυστυχώς δεν αφήνει να υπάρχει μια καινούργια αρχή. Καλό είναι βέβαια σε κάθε συνάντηση, ό,τι και να είναι, κάτω από οποιοδήποτε επίπεδο, σε όλα γενικά τα επίπεδα, να κλείνει πολύ θετικά. Αυτό είναι και ένας καρμικός νόμος, δηλαδή οι κύκλοι, οι καρμικοί κύκλοι που ανοίγουν και κλείνουν, καλό είναι να κλείνουν όσο δυνατόν περισσότερο καλά. Ακόμα και αν κατά κάποιο τρόπο μας έχουν αδικήσει, ας το πούμε. Δεν το εννοώ με τη θρησκευτική άποψη, δεν εννοώ την ταπεινότατη μετάνοια και να σε ταπεινώσει και να τρως τη σφαλιάρα. Όχι, δεν εννοώ αυτή την άποψη. Ενώ τουλάχιστον να κάνουμε μια προσπάθεια να κλείσει θετικά για την ψυχή μας, για την καρδιά μας. Και ο λόγος είναι ότι πολλές φορές, αν δεν κλείσει θετικά, υπάρχει τόσο πολύ τοξικότητα, όπου κουβαλάμε αναμνήσεις και μνήμες αυτής της σχέσης του ανθρώπου που μας έκανε, ας το πούμε, κακό ή την τοξικότητα που πέταξε την τοξικότητα πάνω μας και αναφέρουμε και σε πολύ ειδικά ναρκισιστές ανθρώπους όπου έχουν τέτοιες τάσεις, να τραυματίζουν δηλαδή τους άλλους με αποτέλεσμα
να προσπαθεί κάποιος να σώσει τον άλλον, αλλά αυτό να είναι ανέφικτο. Κανένας δεν μπορεί να σώσει κανέναν. Κρατήστε το αυτό που σας λέω, ξέρω ότι ακούγεται πολύ ακραίο. Μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να μιλήσουμε, μπορούμε λίγο να ξυπνήσουμε, να προσπαθούμε να ξυπνήσουμε έναν άνθρωπο, όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν θέλουν να σωθούν, δεν θέλουν βοήθεια, δεν σώζονται. Κάποια πράγματα πολλές φορές μέσα στη σχέση πάβουν να έχουν την ίδια αξία, πάβουν να έχουν την ίδια ομορφιά, πάβουν να έχουν την ίδια όμορφη δόνηση. Τότε λέμε ότι όλα έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους, είτε σε ερωτικό επίπεδο, είτε σε συνεργατικό επίπεδο. Συνήθως η συνήθεια, με έναν άνθρωπο που έχουμε ζήσει αρκετά, όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν κάποια ιδιαίτερα δεσμά, τα οποία είναι δύσκολο να σπάσουν, ακόμα και αν πολύ θέλουμε. Οι κύκλοι λοιπόν δεν είναι πάντοτε παντοτινοί. Ισχύουν βέβαια για κάποιους ανθρώπους και είναι παντοτινοί, βεβαίως. Οπότε καλό είναι, δεν είναι κακό, να αφήνουμε αυτούς τους κύκλους να εξελιχθούν και να πάμε εμείς σε ένα στάδιο καλύτερο εμπειριών, σοφίας, γνώσης και τι σημαίνει όλος αυτός ο κύκλος για εμάς και να αφήσουμε να εξελιχθεί. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά πολλές φορές καλύτερα να φύγει ή να φύγετε εσείς, παίρνοντας μαζί σας όμορφες αναμνήσεις από την καρδιά σας, να ευχαριστήσετε, να νιώσετε την ομορφιά όλων των εμπειριών που έχετε πάρει από οποιονδήποτε άνθρωπο, μείνετε με αυτό, το θετικό δηλαδή, και τότε, όποιο και να είναι, γενικότερα το κάρμα αυτού του ανθρώπου και το δικό σας, αφήστε το να εξελιχθεί και να δείτε με κάποιο τρόπο αν θα ξανασυναντηθείτε κάποτε στη ζωή ή όχι. Πολλές φορές επειδή συζητάμε για επανασύνδεση και βλέπω και πολλές φορές και επανασύνδεση και κοντρά επανασύνδεση και εκείνο και τ' άλλο, ναι, ο ένας υποφέρει, ο άλλος δεν υποφέρει. Συνήθως οι γυναίκες είναι που υποφέρουν και λένε «Α, τον θέλω, θέλω να γίνει επανασύνδεση». Όχι, δεν υποφέρουν και οι άντρες, αλλά ενώ σε αριθμό, έτσι. Και ο άλλος δεν θέλει, έχει πάρει τα πράγματά του, έχει πάρει τις βαλίτσες του, κάνει μια καινούργια ζωή, έχει φύγει, έχει κάνει και μένει εκεί. Περιμένει το ανεκπλήρωτο. Πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι και λίγο εγκεφαλικό. Προσέξτε τι λέω, εγκεφαλικό και όχι μέσα από την καρδιά. Ανεκπλήρωτο στη σκέψη μας και στη φαντασία μας και όχι στην καρδιά. Όσοι το καταλάβουν, το καταλάβανε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι ήταν μια μικρή εισαγωγή, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι κύκλοι λοιπόν. Κύκλοι που ανοίγουν, κύκλοι που κλείνουν. Πού βρισκόμαστε, πώς βρισκόμαστε. Ναι, μεν έχω 4-6, 1-2-3-4, χρησιμοποιήσω κατεξοχήν Lenormand, όμως μην επιλέξετε ακόμα. Δεν είναι απαγορευτικό αν θέλετε να επιλέξετε κάποιο deck γιατί σας αρέσει, σας κάνει κλικ, αλλά θα σας έλεγα όχι ακόμα, διότι υπάρχει λόγος. Διότι θα κάνουμε πρώτα bottom of the deck που λένε. Θα σας το εξηγήσω τι είναι. Δηλαδή θα ανακατέψω, θα κόψω και στη συνέχεια θα δούμε ποιο είναι, μάλιστα, το bottom of the deck σαν επιλογή. Εδώ έχουμε το κλειδί. Όλοι έχουμε ένα κλειδί στη ζωή μας. Το αφήνω εγώ εδώ. Το κλειδί λοιπόν, σαν πρώτη επιλογή. Ή αν θέλετε, επίσης αν κάπου σας κάνει κλικ, είναι ο αριθμός 33 και το 8 καρό. Γη δηλαδή. Έχουμε υδροχό από πίσω, στο κρυφό ζώδιο στο πούμε, και ζώδια γης. Ή οροσκόπους αν θέλετε. Αν κάπου σας κάνει κλικ. Εδώ είναι η πρώτη επιλογή. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή. Να δούμε το bottom of the deck ποιο θα είναι. Για να κάνουμε κύκλοι. Κύκλοι ζωής. Τι κλείνει, τι ανοίγει, με τι συντονίζεστε. Ποιο είναι όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, για να δω. Ωραία. Το bottom of the deck εδώ είναι τα ποντίκια. Το ροκάνισμα. Οι εχθροί. Είναι ο αριθμός 23 για όποιον τον ενδιαφέρει. Δεν φαίνεται πολύ καθαρά γιατί είναι μαύρο να το φέρω να το δείτε, ο αριθμός 23. Ποντίκια λοιπόν. Θα μου πείτε μακριά, κι όμως όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι μπορεί αυτό να σημαίνει κάτι το οποίο τελειώνει, μπορεί επίσης, και για αυτό το χαρτί έτσι, για όλες τις επιλογές, κάτι το οποίο τελειώνει και κάτι το οποίο καινούριο μπορεί να ξεκινάει. Θα το δούμε. Τρίτη λοιπόν επιλογή, και θα είναι και αυτό η δικιά μου επιλογή, τρίτη επιλογή, να δούμε κάποια πράγματα που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Κόβω, εντάξει, έκοψα λίγο περίεργα εδώ, δεν πειράζει. Για να δούμε ποιο είναι το bottom of the deck. Και εδώ είναι η εξουσία, είναι η δύναμη.
είναι ο αριθμός 15, αν κάπου σας κάνει κλικ. Και είναι το 10 σπαθί. Αν και αυτό κάπου σας κάνει κλικ, εννοείται ότι εδώ έχουμε τα ζώδια κυρίως του αέρα. Το αφήνουμε εδώ πέρα, ζώδια του αέρα, δηλαδή ζυγός, υδροχόος, ζυγός, υδροχόος, δίδυμο. Στη συνέχεια, στην επόμενη επιλογή, άρα λοιπόν έχουμε ένα κλειδί, ένα ποντίκι, μια αρκούδα που σημαίνει εξουσία και για να δούμε εδώ, σε αυτές τις επιλογές, τι θα μας εμφανιστεί. Σαν bottom of the deck λοιπόν και έχει βγει μια μοιραία γυναίκα. Μια όμορφη γυναίκα με ένα μήνυμα βεβαίως το φέρνει. Όμως θέλω να προσέξετε κάτι. Είναι ο αριθμός 29. Αν και αυτό κάπου έχει μια ιδιαίτερη σημασία για σας. Το 2, το 9 κτλ. Αλλά υπάρχει εδώ πέρα και ο άσος. Λοιπόν, είναι ο άσος μπαστούνι. Είναι ένας ιδιαίτερος άσος. Δεν είναι και από τις... Δεν είναι και, να το πούμε έτσι, και από τις καλύτερες επιλογές ο άσος μπαστούνι. Τώρα κυρίως το είπα αυτό, διότι ο άσος μπαστούνι εδώ σημαίνει και τα μπαστούνια έχουν να κάνουν με τα ζώδια της φωτιάς. Μπορεί να σημαίνει κίνδυνος. Μπορεί να σημαίνει τη γέννηση νέων προβλημάτων, τα οποία μπορεί να οφείλονται και σε αυτή τη γυναίκα. Βέβαια δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο, αλλά το λέμε γενικότερα. Μπορεί να είναι μια περίοδος κακοτυχιών, η οποία όμως τελειώνει, έτσι. Μπορεί να έχει τελειώσει, μπορεί να είναι κάτι καινούριο, να ξεκινάει κάτι καινούριο. Ή κάποιες εντάσεις στο σπίτι, στη δουλειά, ένα δύσκολο τέλος, το τέλος μιας σχέσης, ένα χωρισμό. Περιέχει βεβαίως μια νέα αρχή, αλλά ίσως διαφορετική από αυτή που περιμένα, που περνάει με έναν κύκλο, που τελειώνει με έναν κύκλο, γιατί ξεκινάει ο αριθμός 1, δύσκολο κύκλο. Όπως βλέπετε εδώ, αν τα δούμε δηλαδή, είναι περίεργα χαρτιά, περίεργες επιλογές. Εγώ θα επιλέξω εδώ τον αριθμό 15, διότι και αριθμολογικά κάπου έχω τον αριθμό 15 και μου κάνει κλικ εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε να αρχίσουμε να αναλύουμε τα δεδομένα μας. Θα τα μαζέψω. Δεύτερη επιλογή. Η τρίτη και η τέταρτη επιλογή και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όσοι έχετε επιλέξει την πρώτη επιλογή και είναι το κλειδί. Το κλείνω τώρα, ξανά ανακατεύω, για να προχωρήσουμε με νέες ενέργειες και να αρχίσουμε να βλέπουμε τι έχουν να μας πούνε λοιπόν εδώ οι επιλογές που κάνουμε. Κύκλοι που ανοίγουν, κύκλοι που κλείνουν, τι θέλει να μας πούνε, ποια είναι τα μηνύματα τα γενικά στη ζωή μας. Τον χρόνο θα το δούμε από την κεντρική κάρτα. Γιατί το κάθε εδώ, η κάθε επιλογή θα έχει το δικό της χρόνο. Εντάξει. Νέες, λοιπόν, νέες ενέργειες. Ξανακόβω για να έχουμε νέες ενέργειες. Και αρχίζω και επιλέγω κάρτες. Η πρώτη κάρτα είναι εδώ, είναι το παρελθόν. Μάλιστα. Είναι η φόβη. Ένας κύκλος φόβου. Παρελθόν. Θα το δούμε. Η δεύτερη κάρτα είναι το μέλλον. Σας πάω κατευθείαν στο μέλλον. Και είναι η σταθερότητα. Οκ, okay, πολύ καλό. Μία άλλη κάρτα, η τρίτη κάρτα είναι, για να δούμε, η τρίτη κάρτα λοιπόν αντιπροσωπεύει τη σκέψη σας και το εξωτερικό περιβάλλον και έχουν βγει τα πουλιά. Λοιπόν, εδώ βέβαια είναι οι κουκουβάγες. Καλή κάρτα, θα τη δούμε σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες. Οκ, okay. Στη συνέχεια είναι τι σας σταυρώνει, τι έρχεται δηλαδή στα πόδια σας, στη διαδρομή σας. Και έχει να κάνει με τις αποφάσεις κιόλας και έχουμε μία σελήνη. Οπ, και μάλιστα η σελήνη έπεσε. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Έπεσε λοιπόν η σελήνη, κάποια εμπόδια φαίνεται υπάρχουν. Επιθυμίες, γνωριμίες. Οκ, το αφήνουμε αυτό εδώ πέρα. Και η επόμενη κάρτα είναι η κεντρική κάρτα. Είστε εσείς κατά κάποιο τρόπο, η δική σας ενέργεια. Και έχει και το χρόνο, έχει τα πάντα εδώ, το κεντρικό πρόσωπο και είναι ένας άντρας. Μάλιστα. Ένας άντρας κουπάτος, ο οποίος μιλάει για αγάπη. Αυτό λοιπόν σημαίνει πραγματικά ένα πρόσωπο υπαρκτό, το οποίο επηρεάζει τη ζωή σας άμεσα και είναι κεντρικό. Όσοι είστε άντρες αφορά εσάς, όσες είστε γυναίκες αφορά φυσικά, γιατί είναι κεντρικό πρόσωπο, έναν άντρα. Οποιοδήποτε άντρας είναι αυτός και σας
στιγματίζει είτε θετικά είτε αρνητικά. Πάμε λίγο να τα δούμε λοιπόν εδώ πέρα. Φυσικά έχουμε τα νούμερα 12, 6, 28, 35, 32. Αν κάπου όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο για εσάς. Το παρελθόν όμως λέει εδώ ότι ολοκληρώνεται. Ένας κύκλος κλείνει, ένας δύσκολος κύκλος. Έχουμε έναν ρίγα σπαθί, έναν σπαθάτο, κυρίως αρσενική ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ζώδια του αέρα ή έχουν οροσκόπο αέρα και φυσικά κρύβεται και ένας εγώκυρος. Η μιζέρια, η αναισθησία, η φόβη ίσως από την αρσενική ενέργεια είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι, είτε ερωτικό, συζυγικό, είτε συνεργατικό, είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται από έναν άντρα. Σας έχει επηρεάσει οπωσδήποτε ένας άντρας. Αν είστε άντρας, μπορεί να είναι ένας φίλος, ένας προϊστάμενος, έτσι, το επεκτείνουμε αυτό. Αλλά ολοκληρώνεται. Ένας κύκλος ανήκει στο παρελθόν. Πετάμε και πηγαίνουμε κατευθείαν στο μέλλον. Και το μέλλον μας λέει για ηχθείς, κρύβεται ηχθείς από πίσω, και έχουμε και μπαστούνι, το εννέα μπαστούνι. Το εννέα μπαστούνι γενικά είναι μία από τις ιδιαίτερες, θα έλεγα, κάρτες, ότι σηματοδοτεί και λύπη. Προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Νιώθετε αυτή τη στιγμή και η προσδοκία σας σαν κύκλο του μέλλοντος είναι ότι υπάρχει λύπη. Ψυχική κόπωση, σωματική κόπωση, νοητική κόπωση, αυτολύπηση, προσπάθεια, εσωστρέφεια, μυστικότητα, δυσκολία, ανησυχίες για υγεία, απώλεια χρημάτων, φόβος απόρριψης. Αυτά κρύβονται εδώ από πίσω. Και σας δημιουργεί έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό. Ναι, το εννέα μπαστούν. Από την άλλη όμως, θέλει να σου πει ότι το μέλλον σου, παρόλα αυτά και με τις δυσκολίες, μπορεί ένας κύκλος νέου ανοίγματος με σταθερότητα και δύναμη, ξεπερνώντας όμως, ξεπερνώντας όλη τη λύπη. Σαν αρχίζουν να απαντάνε τα ταρό και να λένε ότι, γιατί εδώ έχουμε λύπη, προσέξτε, έχουμε λύπη από άλλους ανθρώπους, μας τις έχουν προκαλέσει, και εδώ υπάρχει λύπη. Κρυμμένη, αυτό, σαν κρυμμένο μήνυμα. Και τι σου λέει λοιπόν? Σου λέει, άφησε το παρελθόν, τους φόβους, και προχώρα στο μέλλον με σταθερότητα, αντιμετωπίζοντας βεβαίως και φέρνοντας θεραπεία σε όλα αυτά τα κομμάτια. Προσοχή στην αυτοκαταστροφή. Έρχονται οι σκέψεις σου. Έρχονται λοιπόν οι σκέψεις οι οποίες επηρεάζουν το οικοδόμημα και για να σου μιλήσουν και κύκλους παρελθόν και μέλλον συγχρόνως. Και βγαίνει ένας ήλιος. Είναι μια πολύ θετική κάρτα, αριθμός 12, 7 καρό. Το 7 καρό γενικότερα είναι και αυτό μια κάρτα γης, γιατί αφορά ζώδια της γης, ταύρους, εγώκερους και παρθένους στο ζώδιο, όπου έρχονται σαν βοήθεια, αλλά από την άλλη όμως θέλουν να σου πούνε ότι, ξέρεις, φανερώνουν πράγματα. Γενικά οι κουκουβάγια φανερώνουν πράγματα, γενικά το 7 καρό σημαίνει φανερώνουν κάποια πράγματα. Είναι καλή τύχη, είναι η λύση των προβλημάτων, είναι η δημιουργικότητα, σημαίνει ανταμοιβή, σημαίνει υπομονή, σημαίνει αξιοπρέπεια. Όλες αυτές οι ωραίες λέξεις και είναι στη σκέψη σου. Δες λοιπόν πώς επηρεάζει όλο το οικοδόμημα, όλο τον κύκλο, γιατί εδώ έχουμε έναν νοητό κύκλο, αν το παρατηρήσετε, έχουμε έναν κύκλο εδώ, παρόλο που είναι σταυρός, διότι η κάθε κάρτα αλληλεπιδρά μεταξύ τους. Και σου λέει, κορώνα στο κεφάλι είναι οι σκέψεις σου, οι οποίες πρέπει να είναι θετικές, να διώξουν τα σύννεφα, να καταλάβεις ότι έχεις μια πολύ θετική, μια σταθερότητα στη ζωή, κάτι καινούριο, σταθερό, δυνατό. Και αυτό το οποίο έρχεται στα πόδια σου, σε σταυρώνει στα πόδια σου, έρχεται μπροστά σου, να το πούμε έτσι, στην πόρτα σου δηλαδή, είναι μία σελήνη με το 8 κούπα. Το 8 κούπα είναι από τις καλές κάρτες, δεν είναι από τις κακές κάρτες. Οι κούπες γενικά, σαν ενέργεια, είναι από τις πολύ θετικές, από τις πολύ καλές, και έχει να σου πει, να σου μιλήσει βέβαια για μία εσωτερική κούραση, για μία επιθυμία να προοδεύσεις, λόγια αγάπης, ζωή, απολαύσεις, προσκλήσεις, δώρα, σοβαρές σχέσεις. Και η σελήνη βεβαίως εδώ, εσείς που έχετε επιλέξει κιόλας αυτό το deck, μάλλον αυτή την επιλογή, επηρεάζεστε 100% από τη νέα σελήνη, από τις φάσεις της νέας σελήνης και της πανσελήνου. Παρατηρήστε το.
Μπορεί να νιώθετε λίγο down, γιατί εδώ έχει συναισθήματα. Μπορεί να νιώθετε λίγο την ψυχή σας, λίγο κουρασμένη, λίγο βαριές ενέργειες, λίγο περίεργα. Ναι, επηρεάζεστε. Σας τρώει ενέργεια. Αλλά όμως, στα πόδια σας έχετε μια μοναδική ευκαιρία. Οι επιθυμίες σας, εδώ βέβαια κρύβεται ένας καρκίνος, κυρίως και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, αλλά έχετε τη δυνατότητα να πετύχετε αρκετά πράγματα, διότι και ο αριθμός 32 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός μαγνητικός, αρκετά μαγνητικός. Και πάμε στο κεντρικό σημείο. Πάμε σε αυτόν που τα κάνει όλα. Πού είναι ένας κύριος εδώ, ένας μελαψός βεβαίως, και μιλάει για αγάπη. Κουπάτος, άσος κούπα, που σημαίνει και το νέο ξεκίνημα. Για τους άντρες σημαίνει νέο ξεκίνημα όχι μόνο φιλίας, αλλά νέο ξεκίνημα και σε επίπεδο επαγγελματικό. Νέο ξεκίνημα επίσης σε επίπεδο έρωτα, νέα αγάπη δηλαδή. Αν είστε γυναίκα, σημαίνει ότι έχετε έναν άντρα ο οποίος είναι στην καρδιά σας και επειδή είναι άσος κούπα μπορεί να σας βοηθήσει και σε καινούριο ξεκίνημα. Πολλές οι επιλογές εδώ, πολλά τα ανοίγματα, είτε σε φιλικό, είτε σε ερωτικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Για να δούμε όμως τι έχουμε εδώ πέρα, τι συνδυασμούς έχουμε, για να δούμε εδώ πέρα. Οπότε έχουμε δύο κούπες, ένα σπαθί, ένα καρό, ένα μπαστούνι. Υπερτερεί η αγάπη. Εσείς λοιπόν, του πρώτου deck, ο κύκλος που ανοίγει και ο κύκλος που κλείνει είναι με αγάπη. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή. Οι κύκλοι σας πρέπει να κλείνουν με αγάπη. Και φυσικά εννοείται ότι έχετε σταθερότητα, φυσικά εννοείται ότι έχετε αγάπη, φυσικά εννοείται ότι έχετε δύναμη και μπορείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια σας. Οκ. Okay. Αυτή ήταν η κύκλη μας εδώ. Έχουμε πάει αρκετά βαθιά μπορώ να πω, όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα στη δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή, φίλες και φίλοι, ήταν το ποντίκι. Με τον αριθμό 23, έτσι να φανεί εδώ πέρα λίγο καλύτερα, είναι λίγο σκοτεινά, αλλά είναι μια όμορφη εικόνα, ενώ φαίνεται εδώ αξιαγάπητο. Έτσι είναι και οι φίλοι πολλές φορές, ή η σχέση μας, ή οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι αγαπάμε, έρχονται με ένα πολύ όμορφο μουτράκι και ξαφνικά βγαίνει η κόλαση από πίσω. Ροκανίζουν την ενέργειά μας, ροκανίζουν τα χρήματά μας, ροκανίζουν τη ζωή μας, το είναι μας. Για να δούμε όμως. Θα ξανανακατέψω για να γίνουν καινούργιες οι ενέργειες λίγο. Θα ξανακόψω. Και ξεκινάμε λοιπόν την καινούργια μας επιλογή. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι. Παρελθόν. Νέος παρελθόν ο οποίος τελειώνει. Μάλιστα, εδώ έχουμε τον πελαργό. Ο πελαργός δεν είναι ένα άσχημο χαρτί. Είναι ένα καλό χαρτί. Αλλά ο πελαργός όμως εξαρτάται από τα υπόλοιπα χαρτιά τι θέλει να μας πει. Πάμε για το μέλλον. Το μέλλον λοιπόν είναι πολύ καλό. Κοιτάξτε, είδατε, γι' αυτό λέμε πολλές φορές πίσω από μια κακή κάρτα που μπορεί να φαίνεται, κρύβονται θετικά μηνύματα. Θα το δούμε όμως. Είναι τα λουλούδια. Τα κρίνα είναι εδώ, αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ το λέω γενικά λουλούδια, με τον αριθμό 30 αν σας κάνει κλικ, ευχάριστα νέα. Είναι μια κάρτα επιτυχίας, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια κάρτα όπου έρχονται όμορφες μυρωδίες, όμορφες εικόνες, αλλά γενικά τα λουλούδια πάντα σημαίνουν και επιτυχία. Και επιτυχία κυρίως ξεκινάμε από τον έρωτα και βγήκε στο μέλλον. Αυτό το οποίο έρχεται, άμα πέσαν όλα τα χαρτιά εδώ, χαμός έγινε. Τι κνευρισμός είναι αυτός, τι ένταση είναι αυτή, γιατί. Λοιπόν, μάλιστα, κατάλαβα γιατί υπάρχει τόσο εκνευρισμός, τα μάζεψα τώρα λίγο από κάτω. Το χαρτί λοιπόν που επιβίωσε, δηλαδή ενώ ήταν όλα, μάλλον ήταν ανακατεμένα, αλλά αυτό ήταν πάνω-πάνω, είναι ο θάνατος. Μάλιστα, πολύ δυνατό χαρτί, πολύ δυνατό μήνυμα γενικότερα. Αν μη τι άλλο, ο θάνατος είναι αυτός ο οποίος, να το πούμε έτσι, προλογίζει, προαιωνίζει ας το πούμε, το είπα σωστά, νομίζω το είπα σωστά. Όχι πριονίζει, δεν πριονίζω. Λοιπόν, θέλει να μας πει για το τέλος, για το επώδυνο τέλος των πραγμάτων στη ζωή. Και εσείς που έχετε επιλέξει το δεύτερο deck, έχετε βιώσει στο πετσί σας πολύ άσχημες αλλαγές. Μπορεί εδώ όντως να σημαίνει και φυσικός θάνατος. Απώλεια προσώπων που πόνεσε πάρα μα πάρα πολύ. Δικό σας άνθρωπος που αγαπούσατε. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Εντάξει. Λοιπόν, διότι η αγάπη τελικά είναι αυτή που μένει.
Πάμε όμως να συνεχίσουμε τις επιλογές μας. Τα βάλα πάλι μέσα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Ωραία, έχουμε το βιβλίο. Τα βιβλία είναι και αυτά ένα μυστήριο. Διότι ένα βιβλίο μπορεί να είναι κλειστό ή μπορεί να είναι ανοιχτό. Όμως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι δεν ήρθε η ώρα να αποκαλύψεις τα μυστικά σου. Μέχρι στιγμής έχουμε καλές επιλογές, πέρα από το θάνατο που έπεσε, που δηλώνει τη βίαιη αλλαγή. Να και άλλα λουλούδια εδώ πέρα, εδώ είναι τα τριαντάφυλλα, εντάξει. Λοιπόν, αριθμός 9, αν σας κάνει κάπου κλικ, εδώ έχουμε 17, λοιπόν, 26, 30, αριθμός 9. Και εδώ τα λουλούδια έρχονται με έναν ιδιαίτερο, ναι, εδώ είναι τα λίλις, εδώ είναι τα τριαντάφυλλα. Έρχονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πολύ λουλούδι πέφτει, μάλιστα. Τα πολλά λουλούδια γενικά σε ένα deck είναι ευχάριστα νέα, είναι ευχάριστες αλλαγές. Εδώ είναι αυτό που σας σταυρώνει, που έρχεται στα πόδια σας. Άρα θέλω να σου πω ότι ο κύκλος, ένας κύκλος, ο οποίος έκλεισε βία για κάποιους, κάποιες από εσάς, δεν μπορεί να μην αφορά όλους, όλες, με έναν πολύ άσχημα προσδόκητο τρόπο, γι' αυτό και πέσαν τα χαρτιά. Γιατί ήθελε να φανερωθεί ο θάνατος και ο θάνατος έφερε το boom, να το πούμε έτσι, έφερε την αλλαγή, έφερε την καταστροφή. Και εσείς τώρα προσπαθείτε και ενεργειακά να μάθετε. Θέλετε όμορφα νέα να ακούτε στη ζωή. Κάτι καινούριο, ρε παιδί μου, να αλλάξει, να φύγει αυτή η βαριά ενέργεια. Και για να δούμε το κεντρικό πρόσωπο. Τι έρχεται να μας πει. Το κεντρικό πρόσωπο είναι... Ελάτε. Πολύ ωραίο. Είναι ο αριθμός 31. Είναι ο ήλιος εδώ. Το μεσουράνημα, ένα όμορφο μεσουράνημα. Είναι ο ήλιος. Μια πανέμορφη εικόνα, η οποία γεμίζει αισιοδοξία, μνήμες, όμορφα πράγματα. Υπάρχει το μυστικό, το μυστικό των μυστικών αυτής της κάρτας, που είναι πολύ δυνατή και γύρω-γύρω επηρεάζει θετικά όλες τις κάρτες. Όταν βγαίνει ο ήλιος στις Lenormand, επηρεάζει πολύ θετικά όλες τις κάρτες, ακόμα και αρνητικές κάρτες να υπάρχουν, τις επηρεάζει πολύ θετικά. Ξέρετε γιατί σας μιλάει? Για την εκτίμηση της ζωής. Για εσάς λοιπόν το βαθύτερο μήνυμα είναι η εκτίμηση της ζωής. Αγάπη για ζωή, η εκτίμηση όλων των πραγμάτων. Αυτόν που έχετε γεννήσει, γιατί εδώ μπορεί να σημαίνει και μια γέννηση, έτσι, και νέα γέννηση, μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι τα παιδιά σας, μπορεί να είναι παιδιά, μπορεί να είναι οτιδήποτε, τα καλά νέα, τα οποία κάπου ίσως έχετε αρκετό καιρό να ακούσετε καλά νέα και σας επηρεάζει. Το μέλλον όμως είναι πολύ θετικό. Οι σκέψεις σας πολλές φορές έχουν να κάνουν με το να μάθετε πώς λειτουργούν τα πράγματα, γιατί Θεέ μου, γιατί εκείνο, αναζήτηση, εδώ είναι η αναζήτηση της αλήθειας, η αναζήτηση κάποιων πραγμάτων, για τους κύκλους, για τους ανθρώπους, για τις καταστάσεις που βιώσατε. Και εδώ βεβαίως εννοείται σας σταυρώνουν τα τριαντάφυλλα, τα οποία είναι αισιοδοξία, ομορφιά, αριθμός 9, που σημαίνει κλείνουν οι κύκλοι οι δύσκολοι. Αντιμετωπίστε λοιπόν τη ζωή, ανοίξτε νέους κύκλους, με αυτή την κάρτα, με αυτόν τον όμορφο ήλιο που σημαίνει εκτιμώ τη ζωή, αγαπώ τη ζωή. Θέλω να ζήσω, θέλω να κάνω όμορφα πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα σημείο κλειδί. Αυτά τα όμορφα πράγματα θα τα κάνετε εσείς. Θα τα υλοποιήσετε εσείς, κανένας δεν τα υλοποιήσει για εσάς. Εσείς θα τα κυνηγήσετε. Όσο δύσκολο και να είναι. Καλά νέα, όμορφο μέλλον, γλυκό μέλλον. Μαθαίνω, πολλές φορές όμως κρατάω και τις σκέψεις μου, διότι δεν χρειάζεται, πολλές φορές πραγματικά είναι ταλέντο και ικανότητα το να μιλάς εκεί που πρέπει και να σιωπάς εκεί που πρέπει, όχι τα αντίθετα. Είναι τέχνη πραγματικά, διότι όλες οι καταστάσεις δεν είναι για να μιλάμε. Όλες οι καταστάσεις δεν είναι για να λέμε επίσης και τα σχέδιά μας. Αυτό ήταν και το δεύτερο. Πολύ ωραίο άνοιγμα για τους κύκλους που ανοίγουν, κύκλοι που κλείνουν. Δείτε το εσείς, το σημαντικό είναι αυτός ο ηλιακός κύκλος. Αυτός ο κύκλος της αισιοδοξίας και της δύναμης. Ωραία. Είδατε λοιπόν που το ποντίκι σημαίνει ότι τελικά αυτοί οι εχθροί σας, οι οποίοι κλείσαν για κάποιους από εσάς τους κύκλους λίγο περίεργα και σας ροκανίσανε, τελικά δεν είχαν δύναμη. Δεν έχουν δύναμη. Ξαφανιστήκανε. Κοιτάξτε, ξαφανιστήκανε. Ωραία λοιπόν. Πάμε στην τρίτη επιλογή που είναι και δικιά μου επιλογή. Για να δούμε. Η τρίτη επιλογή ήταν αυτή εδώ πέρα, με αριθμό 15, 10 σπαθί. Εξουσία σημαίνει και δύναμη.
Εδώ είναι μία αποτύπωση δυνατής ενέργειας, δυνατών ανθρώπων. Είτε έχουμε να τους αντιμετωπίσουμε, είτε έχουμε να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας. Θα δούμε όμως τις προκλήσεις ποιες είναι εδώ, για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Για να αρχίσω να ανακατεύω. Ωραία. Μάλιστα, ωραίο. Στρωτό, πολύ ξεκάθαρο εδώ. Να κόψω και να αρχίσω να επιλέγω, φίλες και φίλοι, να δούμε. Παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν εδώ πέρα, για να δούμε. Παρελθόν. Το παρελθόν, λοιπόν, έχει να κάνει... Α, μάλιστα. Λοιπόν, βουνά. Έχει να κάνει με την αβεβαιότητα. Έχει να κάνει με τον αριθμό 6, αν κάπου κάσεις κάνει κλικ, και φυσικά υπάρχει ένας σπαθάτος εδώ. Ένας βασιλιάς σπαθάτος. Μία από τις δύσκολες κάρτες, όπου φαίνεται στο παρελθόν, κυρίως αρσενική ενέργεια, σας προδώσανε, σας εγκατέλειψαν, σας κάνει τη ζωή δύσκολη, σας φέρανε μπροστά σε ένα βουνό προβλημάτων να περάσετε και εμποδίων, και έπρεπε με το αριθμό 6 σημαίνει κρατάω τις ισορροπίες. Μπορεί να ήταν αυτό. Ζήσατε μια βεβαιότητα με έναν έρωτα, με μια συνεργασία. Αν είστε άντρας, μπορεί να είναι και μια συνεργασία, έτσι. Όχι απαραίτητα και απόλυτο, απλά λέω γενικά σενάρια τώρα. Το μέλλον σας, μάλιστα. Το μέλλον σας είναι ιδιαίτερο. Ναι. Να πούμε 2-3 πράγματα εδώ, διότι για το μέλλον, ναι, μεν φαίνονται εδώ οι δυσκολίες. Επίσης εδώ έχουμε το, ναι, πέρα από το σταυρό έχουμε και το 6 σπαθί. Το 6 σπαθί λοιπόν είναι ένας από τα ιδιαίτερα, ας το πούμε, χαρτί, από τα ιδιαίτερα, από τις, έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία, έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία το 6. Και βέβαια έχουμε και τον αριθμό 36, αν κάπου κάνει κλικ όλο αυτό και κάπου έτσι θέλετε να το δείτε. Αλλά εδώ το 6 σπαθί έχει να κάνει με τις σχέσεις. Εντάξει, κυρίως με σχέσεις, κυρίως με θέματα σχέσεων, με ανθρώπους, με συνεργασίες, με κυρίως επικοινωνία, έτσι, με συνεργασίες, με έρωτα, με συζυγική κατάσταση. Είναι η αναστάτωση εδώ από πίσω. Υπάρχει ένα ταξίδι ίσως, μπορεί να υπάρχουν οικονομικές κυρίως επιτυχίες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στο οικονομικό κομμάτι και όχι τόσο πολύ στο ερωτικό, ας το πούμε, με αποτέλεσμα να, ναι, να έχετε μία επιτυχία στα οικονομικά, αλλά κάπου στα ερωτικά να υπάρχει μία δυσαρμονία, ας το πούμε. Από την άλλη, να το ξεκαθαρίσω τώρα, να πω, ο σταυρός σημαίνει και βάρος, αλλά ταυτόχρονα ο σταυρός σημαίνει και μεγάλη προστασία. Ο σταυρός σημαίνει δυσκολίες και εμπόδια, αλλά από την άλλη σημαίνει και ευλογία. Έχετε το υπόψη σας, γιατί είναι σημαντικό. Ωραία λοιπόν, αυτή ήταν η... να κάνω λίγο την εξήγηση. Πάμε στο επόμενο. Τι λοιπόν έρχεται σαν σκέψεις, σαν εξωτερικό περιβάλλον, και έρχεται ο η γνώση και το βιβλίο. Μάλιστα. Μία πολύ καλή κάρτα, πολύ ιδιαίτερη, επηρεάζεται βεβαίως και από τις γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Πολλές φορές σε μία σχέση, τώρα μιλάμε για κύκλους, πολλές φορές σε έναν κύκλο που βρισκόσασταν σε σχέση ή ακόμα και στη συνεργασία, γιατί εδώ είναι και το καρό, έτσι. Έχουμε το 10 καρό. Λοιπόν, σημαίνει ότι πολλές φορές αναγκαστήκατε να σιωπήσετε, να κρύψετε μυστικά, να μην αποκαλύψετε ιδιαίτερες έννοιες γενικότερα για αυτά που περνάγατε ή ό,τι ήταν αυτό το οποίο εσείς περνάγατε στο παρελθόν σας, έτσι. Ίσως γιατί κάποιοι άνθρωποι σας δημιούργησαν αβεβαιότητα, φοβάστε τις δυσκολίες, αλλά έχετε πολύ μεγάλη προστασία, οπότε ό,τι και να γίνει, ό,τι και να είναι, μη φοβάστε. Και από την άλλη εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε μια κατάσταση όπου δηλώνει όφελος, χρήματα, η σκέψη σας είναι στα χρήματα, στο οικονομικό κομμάτι, στη βελτίωση, στην επέκταση,
στην υγεία, γιατί εδώ σημαίνει και πολύ καλή υγεία, έτσι, στα ταξίδια. Μπορεί να σημαίνει και νέο ειδήλιο, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μπορεί να γίνει πολύ αρνητικό αυτό εδώ, διότι μπορεί να σημαίνει ναρκισισμό, μπορεί να σημαίνει σπατάλη, εγωισμός και χαμηλές προσδοκίες και βαριεστημάρα. Είδατε πόσα βγαίνουν μηνύματα. Αλλά το κεντρικό μήνυμα είναι αποκτώ γνώσεις, καταλαβαίνω, αποκτώ σοφία, γνώσεις, πείρα, μαθαίνω, ψάχνομαι, αλλά από την άλλη όμως κρατάτε και το στόμα σας κλειστό ή τα συναισθήματά σας ή αυτό το οποίο σκέφτεστε και θέλετε να το εκφράσετε στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Η επόμενη κάρτα είναι αυτό που έρχεται στα πόδια σας. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αριθμός 29 είναι μία μπαστούνάτη, φωτιά σημαίνει εδώ, είτε ζώδιο είτε οροσκόπος, κυρίως γυναίκα. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει, αν είστε γυναίκα, μπορεί να είστε εσείς, όπου θέλετε να υλοποιήσετε πράγματα στη ζωή σας, γιατί δεν είναι ο άσος, έτσι, ο άσος μπαστούνι, ο οποίος φέρνει δυσκολίες, φέρνει και ανταγωνισμό κιόλας. Νιώθω ότι έχετε έναν ανταγωνισμό γενικότερα να ξεπεράσετε, ή μπορεί να είναι μια άλλη γυναίκα η οποία ανακατεύεται στα πόδια σας. Να ένας κύκλος ιδιαίτερος και περίεργος στο 3. Για να δούμε λοιπόν και το επόμενο που είναι το κεντρικό σημείο που είναι τα πουλάκια μου λοιπόν. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τα αστέρια. Εδώ έχουμε τον έναστρο ουρανό. Είναι πολύ θετική κάρτα, πολύ ιδιαίτερη κάρτα, ο αριθμός 16, αν κάπου σας κάνει αυτό κλικ, για να δω και κάτι άλλο. Πολλά εξάρια έχουμε. Για δείτε κάτι φίλες μου, φίλες φίλοι. Έχουμε 6, κοιτάξτε ένα παράξενο που έχει γίνει. Έχουμε 6, θέλω να το δείτε από κοντά. Κοιτάξτε τι έχουμε. 6, 16, 26, 36, δεκάδα. Ο αριθμός 10 παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή σας? Για μένα παίζει. Προσωπικά που έχω κάνει και αυτή την επιλογή, ξέρω ότι είναι κάπου στην αριθμολογία μου, στο καρμικό μου. Έχω τον αριθμό 10 στα καρμικά μου. Okay, λοιπόν, οπότε μήπως, όπα, εδώ είναι το κεντρικό σημείο, μήπως κάπου παίζει ρόλο, θα το δείτε εσείς, θα δείτε τον αριθμό 10, τι παίζει, τι γίνεται. Όμως, έχουμε τύχη και θετικό. Κοιτάξτε, έχει βγει το κεντρικό σημείο, το κεντρικό πρόσωπο που είστε εσείς. Είμαστε εμείς. Είναι τα αστέρια. Ευαισθησία, διέστηση, άστρα, συντονισμοί, αν θέλετε, και με άλλες διαστάσεις που πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τις καταλαβαίνουν κιόλας ή να τις θεωρούν και λίγο περίεργες ή και λίγο κεντρικές. Ναι, όντως δεν είναι εύκολο έξω στην κοινωνία να βγεις και να πεις αυτή τη στιγμή, ναι, μ' αρέσουν τα ταρό ή κάνω ανάλυση ταρό ή γουστάρω πολύ την αστρολογία ή ασχολούμαι, ξέρω, με την αριθμολογία. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι σε κοιτάνε και λίγο περίεργα και σου λένε, δεν είσαι δικηγόρος ή δεν είσαι γιατρός και ασχολείσαι με αυτά. Ναι, okay. Εντάξει. Αλλά εδώ όμως σημαίνει σύνδεση και μέσα από καρδιά 2, 4, 6, κοιτάξτε να δείτε, είναι και το 6 κούπα. Και το 6 κούπα είναι και από τις πολύ καλές, πολύ θετικές κάρτες, από τις πολύ ευνοϊκές που μιλάει για αγάπη. Σας αρέσει λοιπόν οι σχέσεις, οι ρομαντικές, έτσι. Σας αρέσει το συναίσθημα, η φροντίδα, τα οικογενειακά γεγονότα, επιτυχίες, ο γάμος. Ένας πετυχημένος μπορεί να είναι γάμος, μπορεί να είναι μια ανανέωση μιας παλιάς φιλίας. Μια γενναιοδορία, μια προστασία, εντάξει, και βεβαίως και ένας καλός ξεσηκώμος, θετικός ξεσηκώμος. Έλατε τώρα λίγο να το δούμε εδώ. Προστασία, βάρη, να κουβαλάμε βάρη, αλλά έχουμε προστασία. Μια γυναίκα, κεντρικό πρόσωπο, κλειδί στη ζωή σας, ή είστε εσείς ή κλειδί στη ζωή σας. Προσοχή όμως, διότι μπορεί να φέρνει δυσάρεστα νέα ή να είναι κουτσομπόλα ή να της αρέσει να σας κλέβει την ενέργεια, γιατί εδώ έχουμε φωτιά η οποία έρχεται να πνίξει το συναίσθημά σας. Γι' αυτό είναι στα πόδια σας, εμπλέκεται στα πόδια σας. Από την άλλη, στο παρελθόν βιώσατε ένας κύκλος που βιώσατε μεγάλης αβεβαιότητας, έχει ολοκληρωθεί. Ξεκινάει ένας κύκλος όμως, ο οποίος είναι, ναι μεν έχει δυσκολίες, έχει εμπόδια, αλλά είναι και πολύ ευλογημένος. Και πολύ, όχι μόνο ευλογημένος, είναι και πολύ δυνατός, προστατευτικός.
Γνώσεις, πολλές γνώσεις, πάρα πολλές γνώσεις σημαίνει εδώ πέρα. Ψάχνεστε, κάνετε, διαβάζετε, μελετάτε ή οτιδήποτε άλλο. Καλή κάρτα, θετική κάρτα είναι οι σκέψεις και το εξωτερικό περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε ευκολία να ελκύετε ανθρώπους που σας βοηθάνε. Αυτό και είναι σημαντικό για έναν κύκλο έτσι να ανοίξει καινούριο. Αγαπητό πρόσωπο, είστε αγαπητό πρόσωπο, δίνετε θετική άβρα γενικότερα γύρω-γύρω στους ανθρώπους, αυτός έχει τελειώσει, η αβεβαιότητα έχει τελειώσει. Αυτό το πράγμα το οποίο περάσατε υπάρχει πλέον εξέλιξη. Και οδηγήστε τώρα, γιατί αυτή η γυναίκα μπορεί επίσης με κάποιον ιδιαίτερο παράξενο τρόπο να σας οδηγήσει στο μέλλον. Να το δείτε λίγο έτσι, σαν αλλαγή ας πούμε ταινίας. Η σκέψη παραμένω εδώ. Αυτός τέλειωσε, ένας άντρας ο οποίος έχει τελειώσει στο παρελθόν, ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τον καθένα, έχετε τύχη, αυτή η γυναίκα μπορεί να σας οδηγήσει ακόμα και μέσα από αρνητικό τρόπο στο μέλλον και ξεκινάει κάτι καινούριο εδώ. Είπαμε, εμπόδιο δυσκολίες, αλλά μεγάλη προστασία, μεγάλη ευλογία. Και φυσικά, αυτό που χρειάζεται είναι, επειδή πέφτει εδώ πάνω ακριβώς, είναι, ειδικά απέναντι σε γυναίκες, αν έχετε αντίζηλες γυναίκες, συγγνώμη, κλειστό βιβλίο, όχι ανοιχτό. Δεν ανοίγετε τα χαρτιά σας, που λένε. Τα κρατάτε κλειστά για εσάς. Εντάξει. Αν είναι τώρα φίλοι, τα ανοίγετε. Αν είναι ένας δικός σας άνθρωπος, τα ανοίγετε. Και εκφράζεστε. Και λέτε αυτό που θέλετε. Ο κύκλος όμως κλείνει και προχωράει και προχωράτε με έναν ιδιαίτερο τρόπο προς το μέλλον και με μεγάλη χαρά και αγάπη και προστασία και ευλογία. Ωραία λοιπόν. Πολύ ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο το 3, μου άρεσε πάρα πολύ. Είδατε πολλές φορές μέσα από άλλα βγαίνουν, δηλαδή, ενώ είναι διαφορετικό το νόημα, μας οδηγούν κάπου αλλού. Αυτή είναι η δύναμη των Ταρό, αυτή είναι η δύναμη γενικότερα των Λένορμαν, αυτής της κατάστασης που κάνουμε, να μας αποκαλύπτουν ωραία μηνύματα και πράγματα. Εδώ τώρα έχουμε μία μοιραία γυναίκα. Αριθμός 29, δεν ξέρω αν κάπου σας κάνει κλικ δηλαδή, είναι μοιραία, είναι αισθησιακή, είναι μοιραία μέσα από το δικό της τρόπο και δείτε λίγο γλώσσα σώματος. Ναι, μεν το ένα στήθος είναι έξω, θέλει να δείξει τον ερωτισμό, τον αισθησιασμό, κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Έξω από το παράθυρο μπορεί να είναι με κάποιον τον έχει στείλει στα τσακίδια όντως, ή μπορεί να είναι η αναμονή και δείτε εδώ πέρα το χέρι. Τι σημαίνει αυτό το χέρι σαν γλώσσα σώματος όταν βρίσκεται στο λαιμό? Έκφραση, θέλω να μιλήσω, θέλω να ουρλιάξω, θέλω να σταχώσω, θέλω να σε βρίσω, θέλω να σου πω σ' αγαπώ, οτιδήποτε και αν αυτό σημαίνει για τον καθένα. Προσοχή, άσος μπαστούνι. Ο άσος μπαστούνι σημαίνει αναστάτωση. Γι' αυτό είναι και αυτή η γυναίκα εδώ πέρα μέσα σε ένα μυστήριο. Πάμε όμως να το δούμε όσοι τι κάνατε. Επιλέξατε το τέταρτο deck και τελευταίο για να δούμε κύκλοι που ανοίγουν, κύκλοι που κλείνουν λοιπόν. Για να δούμε. Ωραία. Και ξεκινάμε. Παρελθόν. Για να δούμε το παρελθόν σας. Μάλιστα, το παρελθόν σας λοιπόν έχει να κάνει με τα σύννεφα. Πάλι αρσενική φιγούρα. Εδώ έχουμε έναν σπαθάτο λοιπόν, βασιλιά σπαθάτο, ρίγα σπαθάτο, όριμος άντρας, ζώδιο του αέρα κυρίως. 6, ο αριθμός 6 που έχει να κάνει με τις σχέσεις, τις βαθύτερες σχέσεις, κάπου είναι στο παρελθόν βγαίνει. Σας στιγμάτισε εσάς αυτός, ε? Έτσι σημαίνει, αυτό σημαίνει. Γι' αυτό βγήκε και η γυναίκα εκεί. Συγγνώμη, το χτύπησα λίγο εδώ. Γι' αυτό βγήκε και αυτή η γυναίκα προηγουμένως. Περιμένει αυτόν εδώ πέρα ή τον διαολόστηλε και του είπε, παιδάκι μου, άντε για δηλαδή, μας έχεις πρίξει, ας το πούμε, και έκλεισε αυτός ο κύκλος. Αλλά έχει μείνει και με τις αναμνήσεις από την άλλη. Ενδιαφέρον. Για να δω. Μέλλον. Το μέλλον σας λοιπόν είναι... Λοιπόν, το μέλλον σας, μη μου τρομάξετε. Σημαίνει ένας, εδώ είναι μια κάρτα που δείχνει τη μούμια, το φαραώ, δείχνει το θάνατο. Δείχνει την ολοκλήρωση. Αλλά, θα μου πείτε, μα τώρα τι μέλλον είναι αυτό εδώ, με τρελάνεις δηλαδή? Όχι. Εδώ έχει να κάνει, αυτό που σας μιλάει είναι ξαναγεννιέμαι. Μπαίνω σε θεραπεία. Αν παρατηρήσετε, εδώ έχει και κάτι σαν ομίχλη. Αυτό είναι ενέργεια.
Σας μιλάει λοιπόν εδώ πέρα ότι χρειάζεται εσείς να περάσετε μέσα πλέον, να αναγεννηθείτε σε μια περίοδο ευχαρίστησης. Ευφυΐα, οργανωτικότητα, παραγωγικότητα, καλή χειρισμή, επαγγελματικά θέματα, προσέξτε, καλή υγεία. Ευχάριστα νέα, ευχάριστα λόγια, κέρδη, κέρδος στον έρωτα, αλλά. Πώς τα πετυχαίνουμε αυτά, αφού ξεκουραστούμε σε όλα τα επίπεδα, αφού πάρουμε δυνάμεις και επίσης πάλι εδώ βγαίνει και κάτι άλλο. Προσέξτε, βέβαια είναι λίγο στενάχωρο γιατί εδώ έχουμε τα σύννεφα, τα οποία βέβαια σημαίνει ότι βγαίνει και ένας ήλιος εδώ. Τι επιλέγουμε να δούμε στη ζωή, πλέον να δούμε τον ήλιο ή τα σύννεφα. Τι επιλέγετε να δείτε. Και εδώ έχει να κάνει με τον τάφο που σημαίνει κρατάω μυστικά, δεν τα λέω. Ό,τι και αν σημαίνει, ό,τι και αν συμβαίνει για τον, σημαίνει, συγγνώμη, για τον καθένα και την καθεμιά. Δεν λέω τα μυστικά μου, τα κρατάω κρυφά. Τι έχουμε εδώ πέρα σαν σκέψεις. Όπα, έχουμε το δέντρο. Να το. Πολύ δυνατό. Το δέντρο είναι και οι ρίζες μας. Το δέντρο είναι και η οικογένειά μας. Σημαίνει και η μεγάλη δύναμη. 7 κούπα από τις καλές επιλογές γενικότερα. Σημαίνει ευχάριστα νέα, σημαίνει αγάπη. Αριθμός 5 εδώ. Έχουμε 5, 6, 8 έτσι. Λοιπόν, το δέντρο όμως σημαίνει καταφέρνω. Έχω δυνατή ρίζα και αντιστέκομαι σε όλο το εξωτερικό περιβάλλον και τις δυσκολίες που μπορεί να έρχονται. Το επόμενο λοιπόν που έχουμε είναι, μάλιστα, είναι τα λουλούδια. Λουλούδια λοιπόν. Για να δω. 5, 6, 8, 9. Να βγει και το 7 να τελειώνουμε λοιπόν. Το 9 είναι εδώ, ο αριθμός 9, αν σας κάνει κλικ, και έχουμε μία ντάμα κουπάτη. Πολύ αγάπη. Μία γυναίκα που είναι εκεί για εσάς, σας προστατεύει, σας αγαπάει, είναι στα πόδια σας, είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα, ή μπορεί να είστε και εσείς ακόμα, έτσι, που έχετε αυτή την ευχάριστη άβρα, αυτή την ευχάριστη προσωπικότητα. Τα λουλούδια, προσέξτε όμως, δέντρο λουλούδια πάνω κάτω, θέλουν να σας μιλήσουν και να σας πούμε, εδώ έχουμε κούπα-κούπα, αυτό είναι πολύ καλό, θέλουν να σας πούνε για συναίσθημα, σας μιλάνε για συναίσθημα. Να προσέχετε δηλαδή το συναίσθημα. Άρα ένας κύκλος προβληματικός κλείνει, ξεκινάει ένας καινούριος, διαφορετικός, αλλά χρειάζεται και μυστικά, μυστικά να κρατάτε τα μυστικά σας. Και το κεντρικό κομμάτι εδώ, το κεντρικό κομμάτι είστε εσείς, είναι το βιβλίο, μάλιστα. Το βιβλίο με τον αριθμό 26, για να δω, ναι, αριθμός 26, 10 καρό, πολύ καλό από τις καλές κάρτες, οπότε τι έχουμε, για να δω, έχουμε μια ισορροπία τώρα εδώ. Η ισορροπία που έχουμε είναι η εξής, σας τη δείξω. Έχουμε κούπα, κούπα, καρό, καρό και ένα σπαθί μόνο του. Αυτός τέλειωσε, αυτό τέλειωσε. Οι στεναχώριες τελειώσανε. Μάλλον πρέπει να ολοκληρώσετε τον κύκλο με τη στεναχώρια. Γιατί είστε έτσι. Λέτε, μα θα τελειώσει ποτέ αυτός ο κύκλος με τη στεναχώρια. Παθητικά τίποτα δεν γίνεται. Πρέπει να το προκαλέσετε. Αφήστε τις σκέψεις τις δυσίωνες και τις δυσάρεστες και αναγεννηθείτε. Εδώ σημαίνει αναγεννιέμαι ενεργειακά κιόλας. Έχω περάσει μέσα από θεραπεία, αναγεννιέμαι ενεργειακά, έχω πολύ μεγάλη δύναμη μέσα μου, αλλά και αγάπη του κόσμου και μέσα σαν καρδιά. Έρχεται στα πόδια σας, σας σταυρώνει κάτι πολύ θετικό με τα λουλούδια και κλειστό βιβλίο καμιά φορά. Θα μιλήσω, προσέξτε, εδώ σημαίνει μιλάω, προσέχω τα λόγια μου. Προσέχω τι θα πω σε κάθε κύκλο. Θυμάστε που σας είπα είναι ταλέντο πραγματικά να μιλάς όταν πρέπει και να μην μιλάς όταν πρέπει. Αυτό σημαίνει εδώ. Τι θα πω στον σύντροφό μου, τι θα πω στον πρώην σύζυγό μου, πώς θα εκφραστώ στο αφεντικό μου, τι θα πω και τι θα κρύψω, ναι. Θα κρατήσω και μυστικά για μένα. Okay. Καταλαβαίνω, υπάρχουν άνθρωποι πολύ εκφραστικοί που βγαίνουν εκεί έξω και τα λένε όλα και εκείνο και τα άλλο και μου συμβαίνει και αυτό και αυτά. Αλλά λυπάμαι. Εδώ όμως δείχνει ότι πολλές φορές χρειάζεται και μια ιδιωτικότητα. Για να κρατήσετε εσείς και την ενέργειά σας σταθερή και υγιή. Παρόλα αυτά όμως έχετε δύναμη. Δύναμη, πολύ δύναμη. Και αν καταφέρετε να ανανεωθείτε, τότε αυτοί οι κύκλοι που σας στεναχωρούσαν
κλείνουν οριστικά. Προσέξτε, κλείνουν οριστικά, γιατί βγαίνει ήλιος εδώ. Εδώ είναι θέμα επιλογής. Δηλαδή, ο ήλιος είναι ένας κύκλος. Και θέλει να σου πει, τι επιλέγεις τελικά. Να δεις τον ήλιο ή να δεις τη μαυρίλα. Δική σου επιλογή είναι. Οπότε, αν κλείσει και δείτε τον ήλιο, αρχίζουν τα πράγματα και μεταμορφώνονται. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Αυτό ήταν λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας, τη συμπαράστασή σας. Αν είσαι καινούριος και οι παλιοί βεβαίως, έλα, κάνε την εγγραφή σου. Πατήστε επίσης το καμπανάκι στο ειδοποίησεις όλες, διότι το YouTube είναι πολύ παράξενο όσον αφορά, αυτό είναι επίσημο που λέω, είναι επίσημη οδηγία του YouTube πολιτική, δεν στέλνει σε όλους τους συνδρομητές το καμπανάκι, την ειδοποίηση. Γι' αυτό και πολλές φορές λέτε, μα δεν πήρε ειδοποίηση, έτσι. Οπότε, αν θέλετε επίσης, μπορείτε να κάνετε σύνδεση και στο Facebook που έχω, να με ακολουθήσετε δηλαδή στο Facebook που έχω, ακασταρό είναι η σελίδα μου στο Facebook. Οπότε, ό,τι βγάζω, το ενημερώνω και εκεί και μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα και να δείτε αν θέλετε το βίντεο και από το Facebook, να το δείτε εκεί αν θέλετε, εντάξει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, το YouTube έχει κάποιες παραξενίες, κάποια παράξενα πράγματα. Okay, λοιπόν, αυτό ήτανε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την στήριξή σας, για τα καλά σας λόγια, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.